σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού. Όπως σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική για την Development League και οι Αλεπουδιάρδες αντιμετωπίζουν τους Spacers Athens. Από τη μία Αλεπουδιάρδες με μία νίκη και μία ήττα. Επικράτησαν κοντά στους Αβαλίες, ενώ ήταν από τους Κουβαλίες στην πρώτη αγωνιστική. Από την άλλη έχουμε τους Spacers Athens, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες σε δύο αγωνιστικές. Η πρώτη κόντρα στους Λεβαντάτιδες και η δεύτερη κόντρα στους Αμπαλίες. Και ξεκινάει και το παιχνίδι με τους Αλεπουδιάρδες που θα έχουν την πρώτη κατοχή. Και τον Μαζούρα να αφήνει στον Παυλάκο. Παυλάκος πιέζεται. Πάσα χέρι με χέρι στον Αντιαντωνιάδη. Ένα τρίποντο από την γωνία, άστοχο. Φέισε τώρα στην επίθεση. Μαλασάνι στον Σταματιάδη. Δεν κόβει τώρα για λίγο το μάτς για να μετακινηθεί. Έτσι το αντικείμενο στην γωνία. Συνέχεια λοιπόν με Σταματιάδη τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ντονόπουλος στέκεται στον αέρα, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Ο ίδιος όμως θα γραπώσει και θα μαζέψει το rebound ξανά. Ένα σουτ για δύο πόντους τώρα. Όχι καλό. Κατοχή για τους Αλεπουδιάρηδες. Αλεπουδιάρηδες που ξεκινούν με Βαζούρα, Γιολουδάκη, Δίπρα, Παυλάκο και Χατζιαντωνιάδη στην πεντάδα τους. Ενώ από την άλλη για τους Spacers έχουμε Αντωνόπουλο, Ντούρα, Ρίγο, Σταματιάδη και Σταυρίδη στους πρώτους πέντε. Ωραία θα πάρει ο Χατζιαντωνιάδης εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δεν μπορεί να ανοίξει το σκορ. Πάει όλο το δρόμο μόνος του, αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Ψηλός ρυθμός σε αυτές τις πρώτες φάσεις. Προσπίση του Βαζούρα θα κάνει βήματα. Παραμένει το 0-0. Έγινε επαναφορά. Και κατεβάζει ο Σταματιάδης. Ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση, όχι με επιτυχία. Δίπρα. Αυτή τον Μαζούρα, Χατζιαντωνιάδη ζητάει. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Όσο ήταν πάνω στον Αντωνόπουλο, στην προσπάθειά του εκεί να πάρει θέση. Σταματιάδης δίνει συνέχεια στο μάτς. Έγινε η κίνηση, πήρε ο Ρίγος. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Παυλάκος. Κράτησε Βαζούρας, θα πάρει το τρίποντο. Μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα. Στην κατάσταση εδώ. Δεν αλλάζει το 0-0. Ας το χάσει εκείνον οι δύο ομάδες. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι. Ντονόπουλος πήρε την baseline. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Είναι και το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Πλησίασε ο Ντονόπουλος, σηκώθηκε, δεν εκτέλεσε σωστά. Τώρα Δίπρα. Φτάει κάποιο κόψιμο, Χατζιαντωνιάδης. Φαίνει στην γωνία. Πάσα έξω προς πίτω, Δίπρα. Κερδίζει το φάουλ, μετράει και το καλάθι.
Πρώτη πόντι στο μάτς, διαχειρός Δίπρα. 2-0. Και έχει και δικαίωμα για μια σπιωματική βολή. Ο Φεργαδιώτης στο λεω μεταξύ περιπτώσεις του Χατζή Αντωνιάδη. Βάζει και τη βολή του για το 3-0 ο Τιβρά. Σταματιάδης. Να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει το ρόδι και η Ρουζ. Ένα τρίποντο, 45 μοίρες. Δεν είναι καλό το σούτο τόσο. Γυρίζει και διορθώνει ο παίκτης των Spacers. Σταματιάδης. Με τα αριστερό χέρι, δεν τελειώνει καλά. Και πάλι έκλεψαν οι Ρος, Αντωνόπουλος. Θα σηκωθεί ούτε τώρα, απίστευτο. Η μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη για τους φιλοξενούμενους. Εργαδιώτης βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε ραδιοσφύριγμα. Θέλει να τρέξει εδώ ο Ρίγος. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια, πολύ βιαστικές αποφάσεις εδώ από τους Spacers. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό στην επίθεση, δεν γυρίζει και η μπάλα. Ενώ θα γίνει το λάθος και από τις αλεκουδιάριδες. 2-1-2-1. Και τώρα θα σκοράρουν με τον Ρίγο. 3-2. Τους πήρε λίγη ώρα, 4 λεπτά για την ακρίβεια. Βρήκαν ωστόσο το πρώτο καλάθι. Ανοίγουν και οι φιλοξένοι με λογαριασμό. Διμπρά. Διότι πάει κοντά του, του δίνει το σκριν. Σηκώνεται για δύο ο Δίπρα στο ράδι. Και οι πέντε πόντοι έχουν έρθει από τα δικά του χέρια. 5-40 τώρα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γρήγος βγήκε στην περιφέρεια. Προσπαθεί να βρει χώρο, πολύ ωραία. Θα καταφέρει να βρει τον τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και το 5-4. Μπαζούρας. Δίπρα από μακριά αυτή τη φορά. Σταματάει το σίδερο η προσπάθειά του. Τον Όπουλος πέρασε. Πάει στο ένας με έναν Δίπρα, θα τον σταματήσει στα ίσα. Και στη συνέχεια όμως το φόλο τον Σταματιάδη. Καλά γεύση τώρα για τις δύο ομάδες, ο Χαρατζολάς από τη μία και ο Βλαχόπουλος από την άλλη περνούν για πρώτη φορά στο παρκέ. Μαζούρας επανέφερε, παρά λίγο και να μπερδευτεί ο Χαρατζολάς. Εργαδιώτης. Έχει τον Αντωνόπουλο πάνω του, θα του ξεφύγει ωραία. Δεν τελειώνει όμως καλά τη φάση. Αντωνόπουλος. Πήρε την προσπάθεια, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ ωστόσο. Επαναφέρουν από το πλάι. Τώρα οι φιλοξενούμενοι. Σταυρίδης επανέφερε. Και τώρα ο Βλαχόπουλος. Βλαχόπουλος, αυτός τον Ρίγο. Αυτός θα πάρει το σουτ. Το ήθελε, το πήρε και το έβαλε. Και θα δώσει και το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ρίγος, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά για τους φιλοξενούμενους. 5-7 πλέον. Αλλά θα πλάσει το χέρι του αντικανονικά. Θα κάνει το δεύτερο ομαδικό των Spacers. Κανέλης τώρα στο παρκέ. Από την κορυφή, δεν θα μπορέσει να βρει στόχο, η μπάλα περνάει κατευθείαν εκτός. Και έχουμε νέα αλλαγή για τους Spacers.
Κακόπουλος. Ένα εδώ στο μάτς στην θέση του Ρίγου. Ενώ ο Παυλάκος παίρνει και πάλι την θέση του στο παρκέ για τους αλεπουδιάριδες. Βλαχόπουλος πατάει γερά, σηκώνεται για δύο. Μάχες εκεί στον αέρα, νικητής ο Τίπρα, ο οποίος πατάει γκαζί και φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα τον κόψω όμως πολύ ωραία ο Σταματιάδης, πρέπει να ήταν. Εκπληκτική κίνηση εδώ, δεν ήρθε το καλάθι όμως από τον Βλαχόπουλο. Ο Παυλάκος Τίπρα περάσε, σκόραρε κιόλας, μετράει κανονικά το καλάθι. Ο Ντούρας έχει κάνει το φάουλ πάνω στον Τίπρα, ο οποίος έχει και πάλι την ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο. Σοφάρισε σε 7-7. Θα βάλει και τη βολή για το 8-7. Λαχόπουλος. Πάσα στο πλάι. Ένα τρίποντο άστοχο από τον Ντούρα. Έχει φύγει μπροστά ο Χατζηδημητρίου. Σταματάει, θα μπερδευτεί, θα κάνει βήματα. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Στην θέση του Φραντζόλα. Τάμι. Παρακινδυνευμένη πάσα πήρε και πάλι ο Τάμι. Θα σηκωθεί από κοντά, θα το βάλει για το 8-9. Και πάλι το πρόβλημα στους Spacers. Ο Βλάκος τον έκλεισε καλά. Λιολιδάκης σε κυβάλα, έκλεισαν τώρα οι Spacers. Στέκεται για να πάρει το τρίποντο Βλαχόπουλος και να σκοράρει. Το νιώσε, το πήρε, το έβαλε, 8-12 πλέον. Προβάδισμα 4 πόντων για τους φιλοξενούμενους. Δίπρα δίστασε να εκτελέσει, δεν είχε και χώρο αυτού στον Χατζηδημητρίου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι για την επίθεση. Ο Παυλάκος εκτελεί, μπάλα στο σίδερο. Θετικό rebound όμως. Εκεί ο Κανέλης και πάλι θα ανανεώσουν. Αλλά η πάσα καταλήγει σε κανέναν. Έχουν για τους αλεπουδιάριδες. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Πέπε στο ματ. Λαχόπουλος. Τρέματα εδώ από τον Παρσάνο. Τώρα και από τους Spacers. Συνέχεια με βαζούρα, 1 και 40 για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Μπροστά στο σκορ τώρα η Ροζ. Λιολιδάκης. Πάσα στον Βαζούρα, Παυλάκος. Συνεχίζουν να κυκλοφορούν την μπάλα στην περιφέρεια οι γηπεδούχοι. Βαζούρας από κοντά δεν μπορεί, Χατζηαντωνιάδη είναι εκεί ούτε τώρα. Πεπές αφήνει στον Βλαχόπουλο τώρα. Ο Λαχόπουλος στα δεξιά με τον Λιολιδάκη να είναι μπροστά του. Παρσάνος για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Το ίδιο σταματήσει το rebound από το δικό του αστοχό σουτ. Λαχόπουλος το επιχειρήσει από το ίδιο σημείο. Θα βάλει το τρίποντο. Κερδίζει και το φάουλ. 8-15. Λαχόπουλος
ο οποίος έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Έχει την ευκαιρία να φέρει ένα τετράποντο. Δεν σκοράρει στη βολή, μαζεύει όμως το rebound. Και θα βγει και στην περιφέρεια και μπλέκει και από την πίεση. Και πάλι θα επιχειρήσει ένα σούτ τριών πόντων, αυτή τη φορά όμως δεν βρίσκει στόχο. Μαζούρας σε θέση βολής με το δεξί, λέει από θα τελειώσει τη φάση 10-15. 35 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Χαμηλή πάσα για τον Ανδρικόπουλο, αυτός αφήνει έξω στον Πέπε. Ένα δίποντο του Ανδρικόπουλου, θετικό ρεμπάν του Τάμι και καλά του, 10-17. Μία επέκτηση 17 δευτερολέπτων. Γιολιδάκης. Κρατάει στα 8. Γιολιδάκης έχει 5 δευτερολέπτα. Τώρα πήρε την πάσα ο Κανέλης, πρέπει να γυρίσει, προλαβαίνει το χρονόμετρο και σκοράρει στη λήξη του χρονού. 12-17 και αυτό είναι και το σκορ μετά το πέρας των πρώτων 10 λεπτών. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος εδώ στον Σπάρτακο, 12-17 το σκορ. Το προβάδισμα είναι στην πλευρά των Spacers Athens. Σταματιάδης σε μια γρήγορη προσπάθεια, γραπώνει την μπάλα στον αέρα Χατζη Αντωνιάδης. Βαζούρας έχει φύγει μπροστά, ο Παυλάκος πήδηξε ο Πεπές, θα του κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται κι άλλα, νομίζω πως πήδηξε σε λάθος χρόνο. Ο Πέστον Spacers, ενώ έχουμε και μια παρατήρηση στον πάγκο των Αλεπουδιάριδων. Παυλάκος δεν θα βάλει την πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 13-17. Και τώρα ο Βλαχόπουλος. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην πρώτη περίοδο από την πλευρά των Spacers. Ρίγος ένα χέρι προλαβαίνει την άμυνα του Χατζη Αντωνιάδη, 13-19. Και ο Ρίγος ιδιαίτερα δραστήριο στα πρώτα 10 λεπτά. Έδωσε τη σελίστη του στην επίθεση. Δίπλα τώρα για 3, δεν βρίσκει στόχο. Κάμι είναι εκεί για να μαζέψει, αφήνει στα Σταματιάδη. Λαχόπουλος στην γωνία, ο Ρίγος κρατάει την ισορροπία του. Έχει πατήσει όμως την πλαϊνή γραμμή. Βαζούρας. Αντιαντωνιάδης παίζει με τη δύναμή του. Δεύτερη ευκαιρία επέμεινε, πήρε τελικά το φαουλ. Φαουλ νούμερο 2 για τους Spacers Athens. Για τους οποίους επιστρέφει ο Ντούρας στο μάτς. Στη συμβολή από τους Αλεπουδιάριδες. Παραμένει το 13-19. Έξω και η δεύτερη. Ντούρας μάζεψε, τους επέρασε για το κέντρο. Λαχόπουλος. Κάνει σταυρωτές. Τον ακολουθεί ο Παυλάκος. Ωραία, θα περάσει την πάσα για τον Ρίγο. Και πολύ κοσμία γύρω του και έχουμε και 3 δευτερόλεπτα αλλά και τεχνική ποινή στον Χατζη Αντωνιάδη. Ποιος τα λέει με τον ρε.
ρέφερι. Βλαχόπουλος θα αναλάβει την βολή. Θα την βάλει κιόλας, 13-20. Εκτός ώρα ο Χατζιαντωνιάδης, στο μάτς ο Κανέλης. Δίπλα. Μόνος στη φάση τον έκλεισαν καλά εκεί οι δύο αντίπαλοι. Σταματιάδης, Ρίγος, έχει κάνει βήματα. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τον ευνηδιασμό των Spacers. Μαζούρας επαναφέρει από το πλάι. Και παίρνει και βάλει. Ωραία συνεργασία, Τίπρα και Κανέλη. Όχι, με συγχωρείτε, και Φεργαδιώτη. Τρέξει και στήριγμα για φάουλ. Γράμμε λοιπόν ο ψηλός των Αλεπουδιάριδων. Δεκατέσσερα-είκοσι πλέον. Πάμε η δεύτερη βολή, ψηλότερα Αντωνόπουλος, Σταματιάδης. Η Ροντούρα πάει προς τα μέσα με φόρα, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς στα 14-22. Ματζούρας. Η Ροντύπρα. Είδατε την κίνηση του Παυλάκου. Το αφήνει στον Βαζούρα, εκτελεί από αρκετά μακριά, δεν το βάζει. Δίπρα. Δίπρα για δύο, ούτε τώρα. Τώρα κάνει και το φαουλ στον Βλαχόπουλο. Σταματία του δίνει συνέχεια τώρα στο μάτς. 7-20 πριν από το ημίχρονο. Θα φέρα μπροστά στους κορίες Spacers. Δεν θα ανεβάσει το προβάσμα ο Ρίγος. Λυρίζει ωραία και ο Ντούρας. Στοχεύει καλά, 14-24, στρογγυλά στο σύν 10 τώρα η Ροζ. Με τον Ντούρα θα πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Να δούμε αν θα μειώσει, δεν θα το κάνει ο Γιολιδάκης. Λαχόπουλος 3-1-2-3, Λαχόπουλος πάει μόνος του. 14-26. Και φεύγουν στις 12 πλέον η Ροζ. Και έχουμε τα ημόδια τους Αλεπουδιάριδες. Συνέχεια στην δράση. Με τον εργαδιώτη τώρα να κατέβασε για τους κυπεδούχους. Οι οποίοι βλέπουν πλέον τους αντιπάλους να έχουν ξεφύγει στο 14-26. Ωραία εδώ η προσπάθεια του εργαδιώτη, θα μειώσει σε 16-26. Στέκεται στον αέρα ο Ρίγκος. Ωραία, θα τελειώσει τη φάση. 16-28. Δίπρα. Γιολιδάκης αυτούς στον Παυλάκο. Εργαδιώτη ζητάει ο Δίπρα, τώρα θα πάρει. 5 λεπτά ακόμα για τους Αλεπουδιάριδες. Κλεισμένος εκεί από δύο, βρίσκει τρόπο να σκοράρει και να πάρει και το φαουλ ο Δίπρα. Τα έβαλε εκεί με δύο αντιπάλους. Δεν μπόρεσε κανένας όμως να υπόψει τη χώρα, να τον εμποδίσει αυτό να σκοράρει. Και έτσι τώρα η διαφορά και πάλι στις 10 μπορεί να τελειώσει σε μονοψήφιο και πάλι.
πολύ. Λαχόπουλος. Ροντούρας. Αματιάδης. Μια σκαστή πάσα δυσκολεύει τον Ρίγο. Και έχουμε φάουλ από τον Γιολιδακή. Είναι το τρίτο για τους γεπεδούχους, 4 μέχρι στιγμής έχουν οι Spacers. Σταματιάδης, ψάχνει συμπαίκτη, Ρίγος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Πάλε λίγο παραπάνω δύναμη στο σουτ. Κρατούν ωστόσο οι Ρος, 6 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Λαχόπουλος ξέφυγε, βρήκε και χώρο και εκτέλεσε για 3. Όχι όμως, δεν θα το είτε τώρα. Μια μαχαινή πάσα με στόχο τον Χατζηαντωνιάδη, πάρα πολύ δυνατή. Ο Τίμπρα ξέρει πως θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Τελευταίο πεταλέπτο τώρα και επίσημα στην δεύτερη περίοδο. Ρίγος. Σημάδευσε σωστά, είχε χρόνο. Βρήκε τον στόχο, 18-31. Μπαζούρας. Χατζηαντωνιάδης. Χατζηδημητρίου ασίστ στον Τίμπρα και τώρα Χατζηαντωνιάδης ξανά. Παίζει με πλάτη, αφήνει έξω. Αριστερά η προσπάθεια του Φεργαδιώτη. Δεν έρχεται το καλάθι. Λαχόπουλος έχει και δύο επιλογές για πάσα. Παίρνει στα Ματιάδα, θα του ξαναδώσει εκείνος. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. 18-33. Σε φεύγουν στο σύν 15 πλέον οι Ρόντζοι. Χατζηαντωνιάδης. Πάλι τον έκλεισαν δύο Φεργαδιώτης στην κορυφή. Σταματέει τρίπλα, του βρήκε τον Μαζούρα. Φάουλ από τον Χαμπακή. Ενώ ο Πεπές και Σταυρίδης επιστρέφουν τώρα στο παρκέ. Παίρνουν θέση του Βλαχόπουλου και του Ντούρα. Μαζούρας. Θα βάλει τη βολή. 20-33. Σταματιάδης. Από τα δεξιά έπεσε πάνω του Χατζηαντωνιάδης. Δεν του έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Να καταλήξει εντός καλαθιού. Κύλησε εκτός. Και θα αποσυρθεί ο Χατζηαντωνιάδης. Είναι το τέταρτο δικό του φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Άστοχη πρώτη βολή του Σταματιάδη, ενώ ο Κανέλης παίρνει και αυτό στη θέση του στο παρκέ. Σε δεύτερη, 20-34. Χατζηδημητρίου. Πυροκανέλης. Διμπρά. Σηκώνεται πιεζόμενος. Ο ίδιος προσπάθησε εκεί σε δεύτερο χρόνο, δεν τα κατάφερε ξανά. Σταματιάδης περνάει. Βρίσκεται τη βάση για τον Ρίγο. Σηκώνεται για 3, δεν θα το βάλει, μπάλα συστημένη στα χέρια του ξανά. Ψάχνει χώρο, βρήκε και την πάσα. Ένα δίποτο τώρα στον Χαμπάκη. Κάνει ψηλά για να πιέσει Σταυρίδης. Περνούν το κέντρο οι γηπεδούχοι. Διμπρά. Πάσα έξω. Θέλει να παίξει με τον Φεργαδιώτη, με συγχωρείτε. Θα μπει το καλά τελικά. Για το 22-34. Πεπές.
Βλάβη είχε στήθει εκεί ο Φεργαδιώτης. Πήρε το εξαιρετικό φαουλ από τον Πεπέ, που είναι στον Σόρια στέδαφος. Κατοχή έτσι για τους αλεπουγιάριδες πλέον. Νόμισαν και τα τέσσερα, τα όχι με σχολείτες, θα είναι τα πέντε ομαδικά. Πλέον η Ροζ. Ναι, έχουμε βολές ωστόσο. Συνέχεια με Ντίπρα. Πάλι θα πάρει την προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλο από τον Πάνε αυτή τη φορά. Ο Ντίπρα, ο οποίος δεν διστάζει και να πηγαίνει κατά μέτωπον. Είναι ένα δυνατό παιδί. Έχει και τον τρόπο να φτιάχνει τις φάσεις για τον εαυτό του. Τώρα είναι στη γραμμή, έτοιμος για την πρώτη. Αστοχή, παραμένει το 22-34. Θα μπει τελικά η δεύτερη, 23-34. Διαφορά στις 11. Σταματιάδης. Το σκρίν είναι ωραία, θα συνεργαστεί, αλλά γλίστηκε πάλι μέσα από τα χέρια του Χαμπάκη. Δεν μπορούσε εκείνος να την γραπώσει στα χέρια του και θα τελειώνει νομίζω τη φάση εκεί. Άμα γύριζε και χώρο προς το καλάθι. Μπατζούρας. Πήρε και πάλι από τον Παυλάκο. Θέλει να συνεργαστεί πάλι μαζί του, σταματιά της εκεί για να κλέψει. Και τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Κι άσον θα του κλειστρήσει η μπάλα. Ενώ δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Χατζη Αντωνιάδης. Ο Χατζη Δημητρίου, με συγχωρείτε. Αλλαγές τώρα. Το μάτς ο Ανδρικόπουλος και πάλι για τους Spacers. Ρίγος. Πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, θα στοιχίσει. Παυλάκος. Άσε τον Βαζούρα, 1,5 λεπτό ακόμα για το φιναλικέ της τέσσερις περίοδου. Πήρε ο Χατζηδημητρίου, Σταυρίδης, λέγει, τον πιέζει ασφυκτικά. Τώρα Βαζούρας. Χατζηδημητρίου, αυτός θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Και καθαρίζει η φάση ο Σταματιάδης και έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον Βαζούρα. Πάνω στον Σταματιάδη. Δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα εκεί ο Βαζούρας. Όπως και να έχει στην γραμμή. Πάει τώρα ο Σταματιάδης. Σωστά στην πρώτη του προσπάθεια, δεν έλεγε το 23-34. Μέσα η δεύτερη, μία στις δύο, 23-35. Το συν 12 πλέον οι Spacers. Αλλά είναι δικιά τους. Σταματιάδης. Βγαίνει πάνω το Φεργαδιώτης. Έχει μείνει με τον Ντίμπρα εκεί ο Ανδρικόπουλος. Υπάρχει φάουλ στον αέρα. Το έχει κάνει ο Ντίμπραν, προλάβα να δω καλά. Και έχουμε νέες βολές τώρα για τους Ρόζ. Ο Ρίγος αυτή τη φορά στιγμένος στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Μπαίνει και βγαίνει η πρώτη, δεν αλλάζει το 23-35. Έχει ακόμη μια ευκαιρία. Θα την βάλει αυτή. 23-36. Στο συν 13 πλέον
οι φιλοξενούμενοι, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Παυλάκος. Παυλάκος ψάχνει πάσα έξω. Χειροδίβρα στην περιφέρεια πατάει, γκάζει και φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, 25-36. Σταματιάδης. 43 δεύτερα ακόμα. Σε μια προσωπική ενέργεια, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Μια ζητέρα τύπρα, μισό λεπτό ακόμα. Δώσε και το σκρίνο φεργαδιώτης για να εκτελέσει για δύο. Έφυγαν στο έδαφος δύο παίκτες. Φεργαδιώτης πιο ταμή από ό,τι βλέπω. Σηκώθηκε ο παίκτης των Αλεπουδιάριδων, όπως και εκείνος των Spacers. Δεν χτύπησε κανένας, πάλι καλά. Και έχουμε τώρα βολές για τον Φεργαδιώτη. Να γίνει και μια προσπάθεια εκεί να σκούπισει το παρκέ στο σημείο που προσγειώθηκαν οι δύο παίκτες. Φεργαδιώτη στη γραμμή. Έτσι πρώτη. Και τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά και για την δεύτερη. Χαμένη και αυτή. Οι Spacers έχουν μία τελευταία επίθεση, 18 δευτερολεπτών. Ρίγος. Ο Τάμι έκανε βήματα. Έτσι αφήνει και 11 δευτερόλεπτα στους αντιπάλους του. Από το πουθενά βρίσκουν τώρα μία επίθεση οι Αλεπουδιάριδες. Ο Παυλάκος. Γίνονται κινήσεις, Παυλάκος αυτός θα πάρει το τρίποντο. Δεν σημαδεύει σωστά και αφήνει 4 δευτερόλεπτα τώρα στους ροζ. Σταματιάδης δεν είναι καλό το σουτ. Τελειώνει λοιπόν και η δεύτερη περίοδος. Το σκορ στο 25-36 υπέρ των Spacers Athens. Οι δύο παιδάδες επέστρεψαν και πάλι στο παρκέ του Σπάρτακου και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος που βρίσκει μπροστά τους Spacers Athens με 25-36, κρατούν τη διευθυντική διαφορά τους. Το συν 11 βρισκόνται αυτή την στιγμή. Παυλάκος για τους Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι συνεχίζουν να κυνηγούν στο σκορ. Μπενόπουλος τον έκλεισε καλά, θα τον αναγκάσει να κάνει βήματα. Πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη των ροζ. Και έχουν ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά τους οι φιλοξενούμενοι. Λαχόπουλος. Μια σκαστή πάσα παρακινδυνευμένη. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Έχει κάνει ο Βιολιδάκης. Σταυρίδης θα μείνει σε μια φορά, όχι τελικά πήγε ο Πεπές. Και αυτός θα επαναφέρει από την baseline. Δούρας αφήνει στον Βλαχόπουλο. Λίγο πιο μπροστά στο κέντρο εκείνος. Θα κοντά τον Πεπέ. Δούρας γύρισε. Έφτασε στο 0 το ρολόι, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Ένα έτσι αν εκμεταλλεύει η επίθεση των φιλοξενούμενων. Και δεν αλλάζει και το 25-36. Δίπρα. Πάει μπροστά μέσα, βρήκε διάδρομο. Ένα κανένας μπροστά του. Μειώνησε 27-36. Λαχόπουλος. Δούρας από κοντά θα απαντήσει. 27-38.
δίπρα. Γυρίζει, έκλεισαν δύο. Περγαδιώτης τώρα για τρεις. Δεν ήταν άσχημα το σουτ. Ανανεώνουν την επίθεση της Αλεβουδιάδηδες. Περγαδιώτης, του φύγει μπάλα. Την ώρα της τρίπλας. Βλαχόπουλος τρέχει. Δεν θα δώσει σε κανέναν, θα τελειώσει ίδιο στη φάση. Θα φάλει ψηλά. Και έχουμε βολές για τον παίχτη των Spacers Athens μετά από το δεύτερο ομαδικό των γηπεδουχών. Έτσι όπως την πρώτη. Τα 40 μετά και την δεύτερη ευστοχή βολή. Και εκεί παραλίγο να κλέψει ο Βλαχόπουλος. Με ρίσκο η επαναφορά του Ντίπρα. Ο Βιολιδάκης πήγε και κάπως χαλάρα στην φάση. Πανέφεραν τώρα οι Αλεπουδιάριδες με τον Ντίπρα να παίρνει. Πάσα του και ο Κανέλης θα την κάνει ασίστ. 29-40. Τον Όπουλος θέλει να χτυπήσει γρήγορα. Δεν πήγε πάρα στο καλάθι. Παρά τις καλές του υποθέσεις. Υπάρχει φάουλ. Είναι το τρίτο αυτό για τους Αλεπουδιάριδες. 3-0 πλέον τα ομαδικά. Και η πρώτη, 29-41. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, αυτή θα τη χάσει. Μαλά για ποιον είναι, να δούμε. Για σ' άλλο που διακρίνεται, όπως θα είναι οι διαιτητές. Κανέλης αυτή στον Ντίπρα. Και πάλι αυτός θα αναλάβει να κατεβάσει. Θα πάρει ένα σούτ από το ύψος των βολών. Πολύ κακή εκτέλεση. Με ακούγουσε δεν κάνει Στεφάνη μπαλά. Βλαχόπουλος τώρα για τους ροζ. Κρατάει ο Βλαχόπουλος. Γύρισε ωραία το κορμί του ρόλαρε. Δεν εκτέλεσε σωστά και τώρα απέφυγε την πίεση του Σταυρίδη. Σταυριάδη, συγχωρείτε. Ο Ντίπρα πιάνει τον αστραγαλό του. Θα τα έχει χτυπήσει. Πιέζεται εδώ ο Ντούρος. Ντούρας, με συγχωρείτε. Έκανε το λάθος, δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία τους οι Αλεπουδιάριδες. Και πάλι δείχνει απολύτως ο Ντίπρα. Και θα αποσυρθεί τώρα. Περνάει στην θέση του ο Χατζή Αντωνιάδης. Βλαχόπουλος, 7 και 10, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Πάσω εγώ το σκούτ από την γωνία, ο Βλάχος. Πιέζεται ψηλά από 2, βρήκε την πάσα για τον Χατζή Αντωνιάδη. Ήψος εκείνος για τον Κανέλη. Η μπάλα είναι για τους Spacers, ζητάει φάουλ ο Κανέλης. Και κερδισμένος εδώ από την ενέργεια του Σταυρίδης, ο οποίος πήδηξε ψηλά εκεί. Για να σταματήσει τον αντίπαλό του από τον εκτελέσει. Βλαχόπουλος πέρασε από το Φρατζόλα. Πάει να περάσει και ανάμεσα από δύο βρέφτιες στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Και τώρα Βαζούρας. Φρατζόλας. Βλέπει τις επιλογές του ο Παυλάκος. Φρατζόλας το πρώτο δικό του τρίποντο νομίζω σήμερα. Ναι, ευκαιρία από κοντά ο Κανέλης βρέθηκε στο παρκέ. Ο Βλαχόπουλος. Έχουμε αμυντικό φαουλ από τον Φρατζολά. Αλλάγε τώρα για τους φιλοξενούμενους ο Παρσάνος.
Περνάει και πάλι στο παρκέ. Με επανέφερε ο Βλαχόπουλος. Σάνος. Στο κέντρο 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πάει στο ένας μέναν, κόντρα στον Χατή Αντωνιάδη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Πέφτει γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Παυλάκος. Πασάνος γύρισε στην άμυνα, έπεσε όμως άκαλα. Πάνω στο σώμα του αντιπάλου του και το έκανε το φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο για τους Pacers. Μπαζούρας. Παυλάκος δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Μπαζούρας προσποιείται, Παυλάκος θα το πάρει. Δεν θα το βάλει και μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστή του χώρου. Κατοχή με τους φιλοξενούμενους. Δύο αλλαγές τώρα για τους αλεπουδιάριδες, το Χατζη Δημητρίου και ο Φεργαδιώτης. Πατούν και πάλι παρκέ. Έγινε επαναφορά. Ο Βλαχόπουλος έχει πάνω τον Χατζη Δημητρίου. Πεπές. Και πάλι Βλαχόπουλος. Κάνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, θα βρει σίδερο η προσπάθειά του. Παυλάκος, διασχίζει αρκετά μέτρα, στέκεται για δύο, δεν μπαίνει μπαλά. Αναπήδησε δύο φορές εκεί. Δεν κατέληξε τελικά το στόχο και τώρα Βλαχόπουλος παραμένει το στόχο που είναι 41. Έχουν γίνει βήματα εδώ των παίχτων Spacers. Και ο Σταματιάδης τώρα ετοιμάζεται να περάσει και πάλι στο μάτς. Θα πάρει την θέση του Βλαχόπουλου. Ανέφερε ο Βαζούρας ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της περίοδου. Διαφορά παραμένει σταθερά στους 12. Προσπαθούν να μειώσουν, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής οι αλεπουδιάριδες. Έχει μείνει ολομόναχος εδώ ο Παυλάκος. Πολύ κακή εκτέλεση παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανέναν γύρω του. Ρίγος πέρασε η πάσα Αντωνόπουλος, κράτησε την ισορροπία του, βρήκε και συμπαίκτη. Προσποιήσεις εκεί από τον Σταματιάδη και εκτέλεσε στην συνέχεια για το 29-43. Είχαμε ώρα, είναι η αλήθεια, να δούμε κάποιο καλά στο μάτς. Το βρίσκει τώρα ο Σταματιάδης. Λεπουδιάδη στην επίθεση με τον Μαζούρα. Φεγγεται από την κορυφή, εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει. Σταματιάδης, αργά αργά χωρίς διασύνη. Ναι, μεγάλη η πάσα του. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Χατζη Δημητρίου, κρατάει σταθερό. Πάρει και πάλι από τον Παυλάκο για να εκτελέσει από τις 45 μοίρες. Ούτε τώρα. Ψάχνουν το μακρινό σου ότι οι αλεπουδιάζονται στις τελευταίες φάσεις. Αλλά η κατάληξη του τρυπόντου του Χατζη Δημητρίου ήταν ανάλογη με αυτή του Βαζουρά. Δεν μπορεί να εξεκολληθούν επίσης από το 29 από τους γηπεδούχοι. Διαφορά στο σύν 14 υπέρ των Ρος, διότι έχουν και στην γραμμή των βολών των Παρσάνων, καθώς έφτασαν τα 5 ομαδικά πλέον οι αλεπουδιάριδες. Θα εκτελέσει καλά την πρώτη. Τώρα και για την δεύτερη. Αυτή θα τη βάλει. 30-43. Όχι, με συγχωρείτε, 29-44. Πρόσθεσα το πόντο στους αλεπουδιάριδες. Μαζούρας. Δίμπρα. Στάξε χώρο Ντούρας. Πυροβιολιδάκης. Μιλάει εκεί ο Φεργαδιώτης με αυτοθυσία, βρήκε και την πάσα, αλλά εκεί ο Κανέλης δεν τελείωσε καλά την φάση. Σταματιάδης. Εδώ κοντά του Ντούρας πάει αντίθετα, αυτός είναι εκείνος, σηκώνεται. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Υπάρχει ωστόσο φάουλ.
9 δύο βολές για τους Ρόζ. Κάμι και πάλι στο μάτς. Μέσα η πρώτη από τον Σταματιάδη, 29-45. Έρβολη δεύτερη, σήμερα δεύτερη 29-45. Πάλα θα πάει στο πλέι για να επαναφέρει ο Βαζουράς. Δίπρα. Διώχνει από κοντά τον Κανέλη για να παίξει κοντά στον Ντούρα. Γυρίζει με το δεξί χέρι, πολύ ωραία. 31-45. Σταματιάδης. Ρίγος από την δεξιά πλευρά. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη από όσο έπρεπε. Φεργαδιώτης τώρα. Τώρα Βαζούρας το έχει αυτό το σούτ, θα το πάρει. Μπαίνει και βγαίνει όμως την μπαλά. Νομίζω δεν έχει καταφέρει αυτό τώρα εγώ μακριά σήμερα ο Βαζούρας. Το ψάχνει αρκετά το σούτ. Κατοχή παραμένει στους Spaces Athens. Οι οποίοι έχουν 17 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Χατζηδημητρίου στην θέση του Φεργαδιώτη. Επαναφορά, Ρίγος, σηκώνεται για δύο, δεν θα το βάλει. Γελιδάκης βλέπει τις επιλογές του απέναντι. Έτσι με τον Βαζούρα, θέλει να γυρίσει αυτός κόντρα στον Σταματιάδη, βρέθηκε στο παρκέ του, κλείψε την μπάλα ο Πέιτερς. Τώρα σηκώθηκε ο Βαζούρα, Στάμι στην άλλη πλευρά. Σταματήσει το παιχνίδι καθώς κουτσένει ο Βαζούρας. Ο Βλαχόπουλος τώρα πήρε την θέση του Ρίγου για τους Ρόζ. Συνέχεια με Τίμπρα. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία δύο λεπτά της τρίτης περίοδου. Από τον Δημητρίου. Τον έχει αναλάβει ο Βλαχόπουλος. Κανέλης εκτός οροπίας, πολύ δύσκολο καλάθι εκεί και με τον Τάμι κολλημένο πάνω του. 3-45. Σταματιάδης. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην περίοδο. Σταματιάδης εκεί, ωραία, έφτιαξε χώρο με το σώμα του. Και έγραψε το 3-47. Συνεχώς απαντήσεις οι Spacers και κρατούν την καλή διαφορά τους. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ από τον Τίπρα, ο οποίος τα έκανε όλα καλά εκτός από την εκτέλεση. Μετά στην ισορροπία του ο Βλαχόπουλος, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Έκλεψε ο Τούρας. Εγκλήστησε, έπεσε και στο παρκέ κάπως άτσι, αλλά υπάρχει φάουλ τώρα επάνω στον Κάνελι. Δεύτερο ομαδικό πλέον για τους Ρόζ. 5-2 τα ομαδικά. Χατζη Δημητρίου πιάσαν εδώ στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα οι άλλοι Πουδιάριδες. 35-47. Σταματιάδης. Σταματιάδης κρατά. Περιτριγυρισμένος εκεί από μαύρες φανέλες, βρήκε τον Βλαχόπουλο και πάλι θα πάρει. Εκτελεί από το πλάι και φτωχή. 35-49. Βαζούρας θα μείνει και λίγα δευτερόλεπτα. Πολλά δευτερόλεπτα βασικά για τους Spacers, καθώς πήρε ένα γρήγορο σου το Βαζούρας, διόρθωσε όμως και κράτησε στην επίθεση στην ομάδα του Χατζη Δημητρίου. Και συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Βαζούρα. Με το χρονόμετρο να έχει σταματήσει στα 16 δευτερόλεπτα. Στο σίδερο η πρώτη. Το
συν 14 παραμένει υπέρ των Spacers Athens. Τέλει τώρα και την δεύτερη ο Βαζούρας, αυτή θα καταλήξει τον στόχο 36-49. Και έχουμε και διακοπή για time out. Επανέφεραν οι φιλοσενούμενοι, με συγχωρείτε, 13 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Σταματιάδης θα πάρει το φάουλ από τον Γιολιδάκη. Και αφού έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι Αλεπουδιάριδες, θα έχουμε βολές για τον Σταματιάδη. Καρατζόλας θα επιστρέψει στο μάτς. Στην τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Δεν θυμίζω πως έχουν και ένα φάουλ να δώσουν οι Ροζ. Να δούμε αν θα το αξιοποιήσουν σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σταματιάδης τώρα έτοιμος και για την δεύτερη δική του βολή. Μέσα αυτή, 36-50. Δίπερα πάει όλο το δρόμο μόνος του, τα έκανε όλα. 38-50. Και έτσι τελειώνει και η τρίτη περίοδος, το στην 12, η Spacers Athens. Συνέχεια στην δράση εδώ στον Σπάρτακο. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. Με τους Spacers Athens να παραμένουν απομακρυσμένοι στο στην 12. Το Σταματιάδη να είναι ιδιαίτερα δραστήριο στην τρίτη περίοδο. Εδώ ο Τούρας θα αφήσει πάρα στο καλάθι για το 38-52. Τσίπρα, ο οποίος το παλεύει για τους Αλεπουδιάριδες, θα στοχίσει τώρα από πλεονεκτική θέση. Μια μακρινή πάσα για τον Σταυρίδη, ο δέχτηκε καλά εκείνος, καλά έφτασαν τελικά οι Ροζ. Κάτσε Δημητρίου. Στρέφει ο Βλαχόπουλος, θα του γραφώσει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Και θα υψώσει τώρα για τον Ντούρα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-54, με μία πάσα ήρθε και το τίποτο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 16 πλέον. Με πλάτη πέφτει εδώ ο Τίπρα. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Και έχουμε και βολές. Τίμπρα τώρα. Στο χείς την πρώτη παραμένει το 38-54. Θα βάλει την δεύτερη, 39-54. Σταματιάδης στέκεται ο ίδιος, θα πάρει την εκτέλεση και λύση πάντα Στεφάνη, κατέληξε εκτός του καλαθιού. Και πάλι ο ίδιος από παρόμοια θέση θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Για το 39-56. Δίπρα. Πάλι ο ίδιος θα τελειώσει τη φάση, αλλά ούτε τώρα θα μπορέσει, αφού θα φτάσει εξ επαφής με το καλάθι, να αφήσει την μπάλα εντός αυτού. Βλαχόπουλος άφησε τον Αμπάκη, γυρίζει εκείνος, αστοχή και τώρα Βαζούρας. Ο Βαζούρας, ο οποίος βλέπει τον Σταυρίδη παντού μπροστά του. Ένα τρίποντο από τη γωνία τώρα από τον Παυλάκο, όχι καλό. Ο Βαπές καθαρίζει. Βλαχόπουλος. Βαπίσω εκτέλεση για τρεις. Δεν πήγε το καλάθι. Σταυρίδης μάζεψε. Και τώρα Σταματιάδης ηρεμεί την κατάσταση. Πήρε το σκριν, εκτέλεση για δύο. Δεν μπαίνει πάλι στο καλάθι. Νέα ευκαιρία με Σταυρίδη. Με το ένα χέρι αυτό θα σημαδέψει σωστά. 39-58, κάνει τη βρώμικη δουλειά στα rebound ο Σταυρίδης. Τώρα θα γίνει και ο εκτελεστής.
για το συν 19 πλέον των SpaceX Athens, οι οποίοι δείχνουν να κυριαρχούν απόλυτα μέχρι στιγμή στα ημάτια του Τελεκουδιάλιδες. Συνέχεια τώρα με τους Τελεκουδιάλιδες, να έχουν την επίθεση 7 και 15 πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Στο 39-58 έφυγε πλέον οι SpaceX Athens. Ένα πάρα πολύ καλό προβάδισμα νίκης πλέον για τους φιλοξενούμενους. Μπαζούρας κλεισμένος, βρήκε την πάσα, αλλά υπάρχουν και 3 δευτερόλεπτα. Λαγόπουλος τώρα για τους Ροζ. Ένα τρίποδο του Πεπέ με τη βοήθεια, ο ταμπλό πήγε εκεί. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Δίπρα βρήκε ωραία τον Χατζη Δημητρίου, αυτός πρόλαβε την άμυνα του Σταυρίδη, ο οποίος ήρθε με φόρα. 41-58. Καματιάδης. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που κέρδισε. Άφωνε Σταματιάδη ο Κανέλης, να προλάβω να δω καλά. Δίπρα. Ωραία η πάσα του πανέξυνη για τον Κανέλη. Πρέπει να βρει και άθελα του εκεί τον Σαματιάδη στο πρόσωπο. 43-58. Βλαχόπουλος. Κύριος Σαματιάδης, παραλίγο να του φύγει η μπάλα. Βλαχόπουλος ύψωσε, δεν κατέληξε πάντα στο ραλάφι. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Κύπρα. Χατζιαντωνιάδης, πίνει έξω. Μαζούρας μαζεύει. Θα το πάρει ο Χατζηδημητρίου, δεν σκοράρει. Ρίσκο επάσα εδώ του Σταυρίδη. Παραμένει στην επίθεση Αλεπουδιάριδες Βαζούρας. Θα το βάλει τώρα. 46-58. Το ψάχνει εδώ και ώρα το τρίποντο. Το βρίσκει ο Βαζούρας, η διαφορά στους 12. Και πάμε τώρα σε time out για τους Pacers. Μείωσαν στους 12 πλέον οι παιδούχοι, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την αντίδραση. Λίγο πριν πούμε στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Σταματιάδης δεν σημαδεύει σωστά. Ντούρας είναι εκεί όμως για να μαζέψει. Δεν το έκανε το χατήρι εκεί η μπάλα. Το εξάσιμο παιχνίδι και τώρα Βαζούρας ύψωσε για τον Χατζη Δημητρίου. Βιαστική εδώ η επιλογή νομίζω. Αυτό που λένε και οι συμπαίκτες του. Βλαχόπουλο. Από το 39-58 έχουν καλά να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουν κάνει ένα σέρι 7-0 οι γηπεδούχοι. 3 δευτερόλεπτα εδώ, δεν μέτρα το καλάθι του Ντουρά. Χατζιαντωνιάδης. Χατζη Δημητρίου με τη βοήθεια του ταμπλό. 48-58. Η διαφορά πέφτει στους 10 πλέον. Και αρχίζουν σιγά σιγά και νιώθουν μια μικρή απειλή η ροζ. Γρηγός παίρνει την baseline, αφήνει την γωνία. Τουρας πάει προς τα μέσα, πολύ ωραία κίνηση. Δεν φοβήθηκε ούτε λεπτό, 48-60. Μετά από αρκετή ώρα στην ομάδα του, η οποία είχε κολλήσει στις 58. Χατζιαντωνιάδης μάζεψε, σκόραρε και πήρε και το φάουλ. Πάρα πολύ ωραία εδώ η ασίστ από τον Δίπρα. 50-60. Και μπορεί τώρα ο Χατζιαντωνιάδης, άμα ευστοχίσει και τη βολή, να ρίξει τη διαφορά μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφιο. Χαμένη βολή. Ο
παίξει τελικά. Μια ευκαιρία τώρα για τον Χατζιαντωνιάδη. Θα την βάλει αυτή τη φορά την βολή του. Για το σκορ στο 51-60. Σταματιάδης. Γιορίγος στην περιφέρεια. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, θα βρεθεί και στο παρκέ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα, μπήκε το καλάθι, 51-62. Λίβρα, περνάει γρήγορα το κέντρο, το κλείνει ο Αντωνόπουλος, Χατζιαντωνιάδης. Πάσα στη γωνία, Βαζούρας. Καλή άμυνα το Σταματιάδη, Κανέλης γραπώνει την μπάλα. Ευκαιρία με Χατζιαντωνιάδη και πάλι δίνει τη λύση. 53-62. Χατζιαντωνιάδης, ο οποίος φαίνεται χρήσιμο σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Διαφορά και πάλι στους 9. Ένα τρίποδο τούρα του Βλαχόπουλου. Ψηλότερα ο Ντίμπρα, τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Χατζηδημητρίου. Πέναντι στο Μαζούρα, έχει μείνει μόνος του ο Χατζιαντωνιάδης. Κατέβασε χέρι του ο Σταματιάδης, φώναζε και απεγνωσμένα ο Χατζιαντωνιάδης ότι είμαι μόνος μου, πασάρετε μου την μπάλα. Έτσι ας έλεγα εκείνη στα χέρια του και κέρδισε το φάουλ. Είχε ευκαιρία τώρα να ρίξει κι άλλο την απόσταση. Μέσα η πρώτη. 54-62. Η Αντωνιάδη να είναι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων φάσεων. Το Σίδωρο η δεύτερη, Ρίγος είναι εκεί. Αφήνει στον Βλαχόπουλο, ηρεμία ζητάει αυτός. Ηρεμία και πάνω απ' όλα ψυχραιμία από τους συμπαίκτες του. Ντούρας το θέλει το τρίποντο, το πήρε, δεν το έβαλε. Η Αντωνιάδη, να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο οι αλεπουδιάτιδες. Δίπρα. Ακολουθεί ο Αντωνόπουλος, πέρασε ο Ντίμπρα, σκόραρε κιόλας, πήρε και το φάουλ. Τον έχασε εκεί στην άμυνα ο Αντωνόπουλος, βρέθηκε σε καλύτερη θέση ο Ντίμπρα και έχουμε ακόμη ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποδο των Αλεπουδιαριδών. 96-62, διαφορά πέφτει πλέον στους 6. Θα θυμίζω νωρίτερα που είχαν προηγηθεί ακόμα και με 13 οι Spacers. Έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Ο Ντίμπρα είναι στημένος στην γραμμή για την μια συμπληρωματική βολή του. Κατάφερε να μείνει σε 56-62 νωρίτερα και μπορεί να φέρει ακόμα πιο κοντά την ομάδα του. Θα το κάνει, 57-62. Στο μείον 5 πλέον οι Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι έχουν επιστρέψει 2-16 πριν τελειώσει το παιχνίδι. Λακόπουλος. Στο σύνολο τον Όπουλος, σε εκείνον θα πάει η μπάλα. Ρίγος άλλαξε ωραία κατεύθυνση, 4 δευτερόλεπτα στο φωτοσούτ. Μια μακρινή πάσα του Ντίμπρα. Χατζηδημητρίου θα το πάρει και θα το βάλει. Πάρα πολύ μεγάλο σούτ. 60-62, μεγάλα πράγματα εδώ συμβαίνουν στον Σπάρτακο. Λακόπουλος. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει, στο σίδερο η μπάλα. 1,5 λεπτά ακόμα. Μαζούρας για να ισοφαρίσει, δεν θα τα καταφέρει. Ντίμπρα ψηλότερα, αυτός θα το κάνει. Και η επιστροφή ολοκληρώνεται. 62-62. Το μάτς και πάλι από το 0. 1-20 για το τέλος. Σταματιάδης.
Πάσε στον Αντωνόπουλο. Γύρισε αυτός εκτός οροπιάς, εξειδικημένη εδώ η προσπάθεια. 3-1, να δούμε αν θα περάσουν μπροστά οι Αλεπουδιάδηδες. Κάτι Αντωνιάδης, τάπα από τον Ντούρο. Τον Ντούρα με συγχωρείτε, πάλι το άλλαξε το γράμμα. Ο οποίος επέστρεψε εκεί άμεσα και έκλεισε τα φώτα εκεί στον αντιβαλό του. Ενώ πάμε σε μια διακοπή για time out. Τελευταία 58 δευτερόλεπτα εδώ στον Σπάρτα Κονοδούμαν. Θα είναι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς η παράταση αχνοφαίνεται και όλα στον ορίζοντα. Θα έχουν καταφέρει να επιστρέψουν οι Αλεπουδιάριδες. 62-62 το σκορ. Να δούμε αν θα μπορέσουν να προσπεράσουν. Χατζη Δημητρίου πίνει χέρι με χέρι στον Τίπρα. Τίπρα κρατάει στα 10. Πάσα, δεν την κατάλαβε ο Χατζη Αντωνιάδης. Δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα, νόμιζα σουτάρει ο Τίπρα. Υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Σταυρίδη. Είναι το πρώτο ομαδικό που κάνουν οι Αλεπουδιάριδες. Λαχόπουλος. Και η αγωνία στο κόκκινο. 35 δευτερόλεπτα, 16 τώρα για την επίθεση. Λαχόπουλος κρατάει στα 10. Πάει μόνος του, κερδίζει το φάουλ. Ψηλά όπως λέει ο ρέφερι. Διαμαρτύρεται το Χατζη Δημητρίου ότι έχει γίνει χαμηλά. Διαφώνουν ωστόσο οι διαιτητές. Και έτσι έχουμε τον Βλαχόπουλο στη γραμμή για δύο πολύ καθοριστικές βολές. Τώρα θα πάει μπαλά στα χέρια του. Είμαστε για την πρώτη, να δούμε αν θα είναι ψυχρεμός. Χάνει και την δεύτερη. 26 δευτερόλεπτα Τίπρα. Και υπάρχει φάουλ από τους Pacers. Έχουν 5 ομαδικά οι φιλοξενούμενοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί επέλεξαν να κάνουν τώρα το φάουλ. Δίνει την ευκαιρία στον Τίπρα να δώσει το προβάδισμα στους Αλεπουδιάριδες. Λογικά θα θέλουν αυτοί να έχουν το τελευταίο σουτ. Αλλά και πάλι νομίζω απέμεναν κάποια δευτερόλεπτα. Με διάθεσή τους όπως και να έχει, πάμε σε time out. Και 23,1 στο ρολόι, ο Τίπρα μπορεί να βάλει μπροστά τους Αλεπουδιάριδες. Καίγεται ψύχρεμος στην πρώτη. 63-62. Οι Αλεπουδιάριδες πλέον έχουν το τιμόνι στα χέρια τους. Ετοιμάζεται τώρα και για την δεύτερη. Θα μένει αυτή και θα γραπώσει την μπάλα, αλλά έχει βιαστεί να περάσει το ζωγραφιστό. 22,3 τώρα στο χρονόμετρο. Και οι Spacers έχουν μια τελευταία επίθεση λογικά. Ναι, τελευταία επίθεση. Για να διεκδικήσουν το προβάδισμα της νίκης. Βλαχόπουλος. 7 δεύτερα, 16 τώρα. Βλαχόπουλος κρατάει στα 10. Θα δούμε ποιος θα είναι ο ήρωας. Βλαχόπουλος θα είναι μόνος του. Θα το βάλει! Απίστευτο καλάθι του Βλαχόπουλου. Και πανηγυρίζεται έξαλλα. Τι έβαλε ο Βλαχόπουλος εδώ. 63-64. Γίνεται ο ήρωας των Spacers. Και νομίζω μέσα στο χαμό εκεί έχει υπάρξει μια τεχνική ποινή στους Αλεπουδιάριδες. Φινάλε. Όλα τα λεφτά εδώ στον Σπάρτακο. 4,9 στο ρολόι. Κάτι λίγο ρέφερε εκεί με τους παίκτες των γηπεδούχων. Υπάρχει νέα τεχνική ποινή στους γηπεδούχους.
Έτσι, πρώτα θα έχουμε την μία βολή της τεχνικής ποινής και στην συνέχεια την μία βολή του φάουλ που έγινε πάνω στον Βλαχόπουλο. Τέσσερα, το σκορ 4,9 στο ρολόι. Βλαχόπουλος στη γραμμή. Τη βάζει και την βολή. 63-65. Και τώρα θα εκτελεστεί η βολή του φάουλ. Ο Χατζή Αντωνιάδης περνάει εκτός. Πέντες τους τώρα οι παίκτες. Βλαχόπουλος μέσα και αυτή. 63-66. Έχει πατήσει ο Χατζηδημητρίου, αλλαγή κατοχής. Ένα φτηνό δωροδο των Αλεπουδιάριδων που δίνουν την μπάλα και πάλι στα χέρια των Spacers, οι οποίοι είναι όλο και πιο κοντά στην νίκη. Ντονόπουλος επανέφερε, πάσα στη γωνία, τελειώνουν τα δευτερόλεπτα. Οδεύουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τους Spacers, με τον Βλαχόπουλο να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής και να χαρίζει την ομάδα του την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Θα πάνε στο 3-0 η Ροζ, από την άλλη οι Αλεπουδιάριες θα πέσουν στο 1-2.